Κυρία Καλοϊδά, κυρία Γενική Διευθύντρια του Πόρτο Πλατανιάς Beach Resort, είναι ένα εξαιρετικό ξενοδοχείο από ό,τι γνωρίζω, γιατί αγαπώ τα Χανιά, αγαπώ την Κρήτη. Εμείς ο τουριστικός τύπος και το Hellenic Television εδώ στο Λονδίνο κάνουμε αυτό το ρεπορτάζ και είμαστε σήμερα εδώ μαζί σας για να σας ρωτήσω πώς βλέπετε την τρίτη μέρα της έκθεσης. Γενικά για την έκθεση έχω να πω ότι η φετινή παρουσία της χώρας μας είναι αρκετά καλή. Τώρα συγκεκριμένα για σήμερα υπάρχει πολύ περισσότερη κίνηση από ό,τι τις δύο προηγούμενες μέρες βλέπω και πιστεύω ότι θα φέρει πολύ θετικά αποτελέσματα για τη χώρα μας και για τον τουρισμό μας. Είστε σε ένα πολύ καλό ξενοδοχείο, διευθύντρια. Ένας Κύπριος ή ένας Ελλαδίτης ή ένας ξένος που θα έρθει κοντά σας στο ξενοδοχείο σας, πόσο ωραία θα περάσει μέσα στο ξενοδοχείο και στα Χανιά? Γενικά η Κρήτη φημίζεται για τη φιλοξενία της, για τους ανθρώπους με την καλή καρδιά και με ανοιχτές της την αγκαλιά της για να φιλοξενήσει οποιονδήποτε επισκέπτη θελήσει να έρθει και να κάνει τις διακοπές του στο νησί μας. Ειδικότερα τα Χανιά έχουν πάρα πολύ όμορφα μέρη για να επισκεφτεί κανείς. Φημισμένο το Φαράγγι της Σαμαριάς, ξακουστές οι παραλίες μας, βραβευμένες. Ειδικότερα το ξενοδοχείο μας βρίσκεται στην περιοχή του Πλατανιά, Χανίων, είναι μπροστά στην παραλία. Αποτελείται από... διαθέτει 800 κλίνες, μία ποικιλία σε τύπους δωματίων για να μπορέσει να εξυπηρετήσει και οικογένειες και ζευγάρια όλων των ηλικιών και για κάθε τύπο επισκέπτη. Του χρόνου θα λειτουργήσει στο ξενοδοχείο μας και ένα πολύ μεγάλο σπα σύγχρονο με πολλές δυνατότητες για τους επισκέπτες μας. Είναι δίπλα στη θάλασσα από ό,τι ξέρω. Είναι μπροστά στη θάλασσα. Εκεί η παραλία μπροστά έχει βραβευτεί με γαλάζια σημαία. Είναι με αμμώδεις η παραλία μπροστά. Πιστεύω είναι το ιδανικό μέρος για να κάνει κανείς τις διακοπές του. Συνδυάζει και την κοσμοπολίτικη ζωή του Πλατανιά και των Χανίων και παράλληλα είναι ένα πολύ ήσυχο μέρος για να ξεκουραστεί κανείς και να ξεφύγει από τα προβλήματα της καθημερινότητας. Και να κάνει τις βόλτες σίγουρα στα Χανιά, στο λιμανάκι. Το λιμάνι είναι γραφικό και πόλος έλξης για όλους τους επισκέπτες όλης της Κρήτης. Το 2009 με την κρίση πώς πήγε σε εσάς και πώς βλέπετε το 2010? Το 2009 ήταν μια δύσκολη χρονιά για όλους από ό,τι γνωρίζω. Είχαμε μια πτώση σε όλες τις αγορές. Εμάς ο Πλατανιάς στηρίζεται κατεξοχήν από τη σκανδιναβική αγορά, αλλά έχουμε και πάρα πολλούς Έλληνες και Κύπριους επισκέπτες την υψηλή περίοδο. Ελπίζουμε το 2010 να πάει λίγο καλύτερα από ό,τι φέτος και από ό,τι ακούμε εδώ. Σίγουρα δεν θα είναι τόσο άσχημα όσο ήταν το 2009. Θα υπάρξει μια βελτίωση. Πώς πάτε με τη ρωσική αγορά εκεί? Η Ρώση είναι μια αγορά που ελπίζουμε να αναπτυχθεί στην περιοχή μας, γιατί μέχρι στιγμής υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη στην άλλη μεριά της Κρήτης. Βέβαια, σίγουρα υπάρχουν μονομένοι που ζητούν να έρθουν και στα Χανιά, αλλά δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιος tour operator να οργανώσει ένα μεγαλύτερο πρόγραμμα στην περιοχή αυτή. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Σας ευχαριστώ για την ωραία συνέντευξη που μου δώσατε σήμερα. Εμείς, το τουριστικό τύπος και το Hellenic Television εδώ στο Λονδίνο, θα κάνουμε τα πάντα για σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.